Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στην επόμενη σύνδεση. Θέλω να πιστεύω. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα πάμε πού? Θα πάμε τώρα σε ένα χωριό το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά. Είχαν πάνω από 20 χρόνια. Είχαν 20 χρόνια να δουν χιόνι μόνο τον Ιανουάριο. Αυτό ακριβώς. Και ο λόγος βεβαίως για την Αβδέλα. Ναι. Ένα χωριό και βλέπουμε και βίντεο σημερινό πριν από λίγες ώρες από τη διαδρομή για να φτάσει κάποιος αυτό το χωριό στους πρόποδες του όρους Βασιλίτσα. Φημίζεται για τις χιονισμένες πλαγιές, για αυτό το λευκό πέπλο χιονιού το οποίο πέφτει από νωρίς, από το φθινόπωρο και μετά. Ωστόσο, φέτος ο καιρός κάπως του τα χάλασε και αυτή η περιοχή, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι το χιόνι, είδε άσπρη μέρα που είπε και η Εύη μέσα από τον τίτλο που έβαλε, τον Ιανουάριο. Ακριβώς. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη. Δερπάνη, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Αβδέλας. Πάμε να τον καλησπερίσουμε, να δούμε και εμείς άσπρη μέρα έστω από το πλάνο που μας χαρίζει. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε, τι ωραίο τοπίο από πίσω σας. Λοιπόν, θα σας το βάλω να το δείτε και από μπροστά. Επιτέλους η περιοχή μας είδε άσπρη μέρα μετά από πάρα πολύ καιρό. Εδώ είμαστε στην Αβδέλα, στην Κερέτινα των αδερφών Μανάκια, είμαστε στην πλατεία του χωριού. Η αλήθεια είναι πως θα μας ματιάσουν αρκετοί με αυτή τη σύνδεση. Γι' αυτό έπεσε και το σήμα, αλλά εμείς θα επιμένουμε. Είναι μάτι αυτό που βλέπετε. Επειδή ζηλεύουν ορισμένοι που δεν έχουμε χιόνι ακόμα στην Κρήτη. Λοιπόν, θα το βρούμε. Πάμε, πάμε, πρόεδρε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Και βέβαια και βλέπουμε. Λοιπόν, είμαστε στην πλατεία του χωριού. Η Αβδέλα είναι. Ένα από τα 4 πίδια βλαχοχώρια. Ανήκει στο νομό Γρεβενών, είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από τον νομό, από τα Γρεβενά. Είναι στους πρόποδες του χιονοδρομικού της Βασιλίτσας. Ναι. Όσο μιλάμε σας δείχνω και πλάνα της πλατείας και των πλατάνων μας, οι οποίοι χρονολογούνται από το 1905 ο ένας και το 1953 ο άλλος. Είμαστε λοιπόν στην γενέτρια των αδερφών Μανάκια. Εδώ είναι και οι πρωτομές τους, οι αδερφοί μας. Είναι εκεί στα όρια του χιονοδρομικού, όπως μας είπε Βασιλίτσα. Σωστά και αυτό που... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εδώ είναι και μία πρωτομή σκαλισμένη από ξύλο της περιοχής. Και εδώ έχουμε μία αρκούδα σκαλισμένη, φιλοτεχνημένη από κάποιον γλύπτη της περιοχής μας. Η εκκλησία μας. Η εκκλησία είναι στο κέντρο της πλατείας. Σας έλεγα λοιπόν ότι η Αβδέλα είναι η γενέτρια των αδερφών Μανάκια, των πρωτοπόρων του ελληνικού και του βαλκανικού κινηματογράφου. Εδώ γύρισε και η πρώτη ταινία το 1905 με τον τίτλο «Η πρώτη ταινία στα Βαλκάνια» με τον τίτλο «Οι Φάντρες». Είναι πλέον τουριστικό θέατρο δεδομένης της του γεγονότος ότι έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος ζωής των πατριωτών μας εδώ πέρα. Κάποτε ήταν κτηνοτροφικές οικογένειες, ήταν οικογένειες οι οποίες ασχολούνταν με την υλοτομία. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, η αλλαγή των παραδοσιακών αυτών επαγγελμάτων έχει κάνει. Δεν ξέρω να ακούγουμε. Ακούγεστε, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ξενοδό έχετε γίνει, ναι, έχετε γίνει τώρα, ιδιοκτήτες λοιπόν, μικροκαταλημάτων. Πλέον ναι, γιατί τα χωριά μας είναι παραθεριστικά. Ναι. Δέχονται πλέον τον τουρισμό της περιοχής. Έχουμε από τη μια μεριά τον Εθνικό Δημό της Βαλιακάλτα, από την αριστερή πλευρά από τη δεξιά πλευρά του χωριού, από την αριστερή πλευρά έχουμε το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας. Ντόπιοι υπάρχουν, λοιπόν, μόνοι κάτοικοι υπάρχουν εκεί στην περιοχή που βλέπουμε τώρα. Είναι μετρημένοι, ένας εξ αυτών λοιπόν γυρνάει εδώ στην πλατεία και μια κοπέλα μόλις φάνηκε από το ένα ταβερνάκι που έχουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Φαίνονται. Λοιπόν, οι κάτοικοι πλέον του χωριού είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Απλά έχουμε επισκέπτες του Σαββατοκύριακου πάρα πολλούς. Επισκέπτες, όπως είπατε και εσείς, ας πούμε, δηλαδή, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το τουριστικό κομμάτι
της περιοχής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν τις βόλτες τους μέσα στο δάσος. Πέρα από το χιόνι που βλέπετε τώρα, η Αβδέλα έχει επισκέπτες όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, γιατί από την άνοιξη και μετά αρχίζουν, ας πούμε, δηλαδή περιπετικές διαδρομές σε ένα πανέμορφο δάσος, ας πούμε, τα δάση της Πύρδου. Προφανώς τα ξέρετε. Το χειμώνα είναι το χιόνι, το καλοκαίρι είναι τα πανηγύρια των βλαχοχωρίων. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να επισκεφτείς την Αβδέλα και την ευρύτερη περιοχή. Μέχρι πότε έχετε επισκέπτες εκεί, πότε κλείνει η περίοδος και τι γίνεται και το καλοκαίρι και βέβαια. Κύριε Παγιωτόπουλε, εδώ δεν σταματάει η ζωή, ας πούμε. Δηλαδή κάποτε τα χωριά, επειδή δεν υπήρχαν και οι δρόμοι, δεν υπήρχε η πολιτεία να ανοίγει τόσο τακτικά, δεν υπήρχε η συνείδηση η τουριστική κατά την περίοδο του χειμώνα. Επομένως, ας πούμε, τα χωριά στο παρελθόν ήταν καθαρά, δηλαδή χωριά τα οποία ήταν κτηνοτροφικά, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με την υλοτομία και είχε επισκέπτες κατά το καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια με την άνθηση της χιονοδρομίας στην περιοχή μας. Βέβαια, έχετε και το χειμώνα. Έρχεται κόσμος πλέον. Να λοιπόν μια περιοχή, εκεί η Αβδέλα στην περιοχή σας που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά του τόπου μας, όποιος και αν είναι αυτός, είτε λέμε ότι είμαστε στην Κρήτη, είτε στα Γρεβενά, προκειμένου να προσελκύουμε τουρίστες, επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο και φαντάζομαι εκεί περισσότερο με τον εσωτερικό τουρισμό δραστηριοποιήστε. Κοιτάξτε, ο εσωτερικός τουρισμός από τη μια μεριά, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, δηλαδή και τουρίστες από το εξωτερικό. Δεν σας το κρύβω ότι κατά καιρούς έχουμε δει, ας πούμε, δηλαδή, ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις, ας πούμε, δηλαδή, πολλών και οργανωμένων γκρουπ από την Ολλανδία, την Ιταλία. Τι να ευχηθούμε. Πρόεδρε, να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε καταρχήν σε όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε και κοντά στην καινούργια χρονιά. Να ευχηθούμε για την περιοχή μας. Το χιόνι είναι ευτυχία. Γιατί κοντά σε όλα αυτά, ας πούμε, δουλεύουν και τα καταλήμματα. Ακριβώς. Οι ταβέρνες της περιοχής. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίες έχουν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι που λέγεται χειμώνας τουρισμός. Καλή χρονιά λοιπόν να πούμε. Καλή περίοδο να έχουμε για το 2023. Τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη και μακάρι πραγματικά ευλογημένως βρεθούμε και στην περιοχή σας. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Εμείς έχουμε ανοιχτή πρόσκληση, ειδικά στους φίλους μας από την Νότια Ελλάδα, λοιπόν να επισκεφτούν και τη Βόρεια Ελλάδα για να είστε καλά. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βαγιατόπουλε. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά, κύριε Δερπάνη. Λοιπόν,